Ολυμπιακό. Ναι. Ένα παιχνίδι που φτάσατε σε μια κορύφωση απόδοση και πήγατε το πιο σημαντικό αποτέλεσμα φέτος, αλλά μετά ήταν δύο αρνητικά αποτελέσματα. Πιστεύεις ότι ίσως μπορεί να επηρέασε στο μυαλό σας αυτός ο μεγάλος τρίαμβος? Όχι, δεν νομίζω. Αν τα παιχνίδια που ακολουθούσαν ήταν θετικά τα αποτελέσματα, νίκες, θα λέγαμε ότι είχαμε φόρα από τη νίκη με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβη για πολλούς και διάφορους λόγους. Μέσα σε αυτούς ήταν σίγουρα η δική μας αγωνιστική παρουσία και η αυτοσυγκέντρωση, αλλά και σε ένα μικρό κομμάτι το θέμα της τύχης. Αυτοί οι συνδυασμοί μας φέρανε αυτά εδώ τα αποτελέσματα. Νομίζω στην Ξάνθη δεν ήμασταν καλοί. Το γήπεδο ήταν βαρύ και είχαμε την ατυχία να δεχτούμε γκολ στις αρχές κάθε ημιχρόνου, του πρώτου και του δευτέρου, και ήταν κάτι το οποίο λειτουργήσε αρνητικά για εμάς. Και ο συνδυασμός αυτός με την μέτρια εικόνα μας έφερε το άτυχο αποτέλεσμα. Χθες κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Θεωρώ ότι το πρώτο ημίχρονο το χάσαμε. Δεν ήμασταν αυτοί που θα έπρεπε να είμαστε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα. Δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες, γιατί πάλι κυνηγούσαμε εμείς το σκορ. Δεν μας βόλευε η ισοπαλία. Είχαμε απέναντι μας μια ομάδα η οποία ήταν πολύ αθλητική. Μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά στις απαιτήσεις του αγώνα έτσι όπως εξελίχθηκε, να διαφυλάξει το σκορ. Και ενώ εμείς προσπαθούσαμε χωρίς να έχουμε ουσία, παρά μόνο το δοκάρι του Στέφανου, σε μια αντεπίθεση δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Νομίζω ότι κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Έχει λόγο να ανησυχεί ο κόσμος για τη συνέχεια? Να ανησυχεί. Όταν υπάρχουν άτυχα αποτελέσματα, είναι λογικό να ανησυχεί και ο κόσμος, να ανησυχούμε και εμείς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χάσουμε την εμπιστοσύνη και την πίστη σε αυτή την ομάδα. Έχει δείξει η ομάδα ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Έχουμε τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα για να λήξει η φετινή ποδοσφαιρική χρονιά. Και νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να πάμε να πάρουμε τις τρεις νίκες, ούτως ώστε να συνεχίσουμε ακλόνητη τη νέα χρονιά την προσπάθειά μας. Ενώ είναι μόλις μια εβδομάδα πριν το παιχνίδι από τον Ολυμπιακό, αποκλεισμός από την ΚΑΠ ή ήταν από την Ξάνθη, το κάνω φαίνεται πολύ μακρινό το παιχνίδι εκείνο. Πόσο διαφορετική είναι τώρα η κατάσταση στην ομάδα? Κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς, όταν υπάρχουν άτυχα αποτελέσματα, δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν είναι, υπάρχει εφορία που υπήρχε μετά την νίκη με τον Ολυμπιακό, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή και των αποδυτηρίων. Πρέπει να το δεχτούμε αυτό εδώ το γεγονός, αλλά θα πρέπει και να κάνουμε κάτι εμείς για να το αλλάξουμε. Είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία το επόμενο παιχνίδι και πιστεύω και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να αλλάξουμε όλη αυτή την ατμόσφαιρα τη στενάχωρη, θα έλεγα. Σε λίγο. Και τα τρία παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, με την Ξάνθη και την ΕΚΑ, έχω την εντύπωση που νίκησε η ομάδα που έπαιξε στους άντρες αντιπιθέσεις. Σημαίνει κάτι αυτό για τα θετικά ή τα αρνητικά σημεία της ομάδας? Δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτησή σου που θέλεις να επικεντρωθούμε. Τις αντιπιθέσεις, δηλαδή ήμασταν εμείς με τον Ολυμπιακό, παίζαμε. Ναι. Ήταν και κοίταξε, νομίζω ότι είναι διαφορετικά παιχνίδια. Μπορεί να κρίθηκαν με αντεπιθέσεις, αλλά δεν ήταν τέτοιου είδους παιχνίδια. Γιατί θέλω να πω ότι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι λογικό, ήμασταν περισσότερο θωρακισμένοι και προσπαθούσαμε με το δικό μας τρόπο να τον κερδίσουμε. Το έχουμε κάνει και σε άλλα παιχνίδια εκτός έδρας. Το παιχνίδι της Ξάνθης, όπως είπα και πριν, είχαμε την ατυχία να δεχτούμε ένα γκολ στα πρώτα λεπτά και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν δέχεσαι σε ένα παιχνίδι γκολ με μια ομάδα που θεωρητικά είναι κατώτερη, παίζει στην έδρα της, υπάρχει ένα γήπεδο βαρύ, είναι λογικό να γυρίσει πίσω, να θωρακιστεί και εσύ να προσπαθείς να πετύχεις γκολ. Αυτό αυτόματα δημιουργεί κάποια κενά αμυντικά. Αν όχι πολλά, έστω λίγα. Αυτό εδώ η Ξάνθη το εκμεταλλεύτηκε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Χθες έγινε κατά κάποιο τρόπο το ίδιο. Απλά θεωρώ ότι η χθεσινή ομάδα ήταν πιο αθλητική. Ήταν μια ομάδα δυνατή, είχε πολύ καλά τρεξίματα.
Φυσικά είχε και, έχει και ποιότητα. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν παίζουν τυχαίες ομάδες. Και κυνηγούσαμε το σκορ. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Και στο δεύτερο που προσπαθήσαμε να γυρίσουμε το σκορ, να πετύχουμε κάποιο γκολ, δεν τα καταφέραμε γιατί είχαμε μόνο μία ευκαιρία. Και είναι λογικό η αντίπαλη ομάδα να περιμένει πίσω να διαφυλάξει το σκορ για να βγαίνει σε αντεπιθέσεις. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι ακριβώς ίδια τα παιχνίδια. Ίσως το μάτς της Ξάνθης και το χθεσινό με τη Γκινκάμπ έχει την ομοιότητα το ότι κυνηγούσαμε το σκορ σε αυτό το γεγονός. Σε λίγο θα πάρει βραβείο ο Φρανκούντο για τον κόλπο που πέτυχε στο Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Εσύ μας έχεις συνηθίσει σε χαμηλούς τόνους και εντός και εκτός υπέρ. Ναι. Στον κόλπο του Φρανκούντο βλέπω φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς και νομίζω είναι ο πιο έξαλλος πανηγυρισμός, αν το επιτρέψεις, του Δημήτρη Σαλπίκη. Ναι, κοίταξε, εγώ γενικά στη ζωή μου και στο ποδόσφαιρο, ανάλογα με το πώς αισθάνομαι, εκδηλώνομαι, έτσι. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ δυνατό. Όλοι γνωρίζουν ότι τέτοιου είδους παιχνίδια, τέτοια ντέρμπι, ανεβαίνει η ένταση περισσότερο σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια. Και έτσι ένιωσα, έτσι λειτουργήσα. Δεν σημαίνει, νομίζω, κάτι αυτό εδώ. Είναι μια καθαρά αντίδραση της στιγμής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεχωρίζει παιχνίδια για να παίξει όταν έχει φιλοδοξίες και όταν θέλει να πετύχει πράγματα με τους συμπαίκτες του και την ομάδα. Απλά είναι φυσιολογικό σε κάποια μάτς να το εκδηλώνει με άλλο τρόπο, σε κάποια με πιο έντονο, σε κάποια πιο χαμηλό τόνο. Είναι φυσιολογική αντίδραση, νομίζω, όχι η δική μου, γενικά, οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής. Και είναι κάτι το οποίο έγινε επειδή έτσι ένιωθα εκείνη τη στιγμή.